Είναι η πρώτη φορά που κάνω πασαρέλα και είμαι αγχωμένη γιατί φοβάμαι μη σκοτωθώ. Μαμά, αφιερωμένο σε σένα. Πάμε, κορίτσια. Η Δήμητρα είναι έτοιμη. Εσείς είστε. Τι ωραία που ντύθηκες, αλλά όχι για δίσκο. Νάτα, αυτά περίμενα. Μη σταματάς. Βγάλ το να το δούμε. Σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι. Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρ' τα όλα δικά σου. Τι ωραία ενέργεια πάνω στην πασαρέλα. Πάμε να δούμε όμως και τα υπόλοιπα. Τα σκουλαρίκια είναι από άλλο σενάριο. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκεφτόσουνα. Η γούνα είναι το μόνο σωστό. Είναι κόκκινη, είναι oversized και μπορεί να λειτουργήσει τέλεια σε μια δίσκο το βράδυ σε μια ultra 80's εμφάνιση. Η φόρμα σου πάει πάρα πολύ. Προσπάθησε να μην σετάρεις πράσινο με κόκκινο μαζί, γιατί κάνει ξωτικό. Ή κάτι χριστουγεννιάτικο. Ή σε αερογραμμές. Διαλέγεις και παίρνεις. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ η ζώνη που έχεις προσθέσει, γιατί είναι λίγο 80's και δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο. Τα μποτάκια είναι βικτοριανά και το τσαντάκι σου είναι late 30's. Οπότε τα έχεις κάνει λίγο μαντάρα, τα έχεις μπλέξει όλες τις δεκαετίες μαζί. Πώς το έκανες αυτό, μόνο εσύ ξέρεις. Για να την ξαναπολαύσουμε. Έτσι σε θέλω. Voulez-vous danser avec moi? Αγγελική συγκρατήσου. Για πες μου τώρα, Δήμητρα, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Η πασαρέλα ένιωσα πολύ άνετα, γιατί είχα πάρει και ένα safe παπούτσι, ούτε πολύ ψηλό, ούτε πολύ λεπτό τακούνι, οπότε όλα σούπερ. Για να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε για την πασαρέλα η Δήμητρα. Για τη γούνα πλήρωσε 100 ευρώ, για την ολόσωμη φόρμα 40, η ζώνη κόστησε 25 ευρώ, τα μποτάκια 35, η τσάντα 35, τα σκουλαρίκια 25 και τα μαλλιά άλλα 25 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε 285 ευρώ και της έμειναν 90, αφού κέρδισε 25 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.